στην αρχή λιμένων ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Σε ομιλία του στην επετειακή εκδήλωση στο παλιό λιμάνι Λεμεσού για τα 50χρονα της αρχής, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι είναι βιώσιμη και εργάζεται για ποιοτική αναβάθμιση και αντιμετώπιση των προκλήσεων. Με μια αναδρομή στο παρελθόν, αρχίζοντας από τα κατεχόμενα εδώ και μισό αιώνα λιμάνια, άρχισε η επετειακή εκδήλωση. Αυτά δηλαδή που έμειναν πίσω από τα σειρματοπλέγματα, αλλά και αυτά που αναπτύχθηκαν και εξελίχθηκαν σε οικονομικούς πνεύμονες του τόπου. Σε σημεία σταθμού της 50χρονης πορείας της Αρχής Λιμένων, αναφέρθηκε στην ομιλία του και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ερμηνεύοντας την παρουσία του ως ένδειξη αναγνώρισης της δουλειάς που έγινε, αλλά και αυτής που θα γίνει στο μέλλον. Αναμφίβολα, φίλες και φίλοι, η Αρχή σε αυτό το 50χρονο ταξίδι της έχει καταφέρει όχι μόνο να είναι βιώσιμη, αλλά να είναι σταθερά αναπτυσσόμενη ώστε να αποτελεί σήμερα ένα από τους πιο ισχυρούς οργανισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, ένα από τους οργανισμούς του κράτους για τον οποίο είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης έθεσε και τους στόχους προκλήσεις στο σύγχρονο περιβάλλον που διαμορφώνεται ταχαίως. Την ίδια στιγμή η Αρχή Λιμένων συνεχίζει την ποιοτική της αναβάθμιση για να καταστεί ένας οργανισμός σύγχρονος που με αφοσίωση, με γνώση, με ευθυκρισία, εξωστρέφεια και σωστή διαχείριση θα μπορεί να αντιμετωπίσει τις συνεχείς, τις πολλαπλές προκλήσεις που παρουσιάζονται σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό και επιχειρηματικό περιβάλλον. Η βιωσιμότητα, η μέγιστη στελέχωση των τμήματων, η εξωστρέφεια και ο εξυγχρονισμός υποδομών και συστημάτων είναι οι στόχοι της αρχής για τα επόμενα 50 χρόνια, τόνισε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ούτε ατελώς, ούτε εσμάτην προχωρούμε με τους σχεδιασμούς μας. Αντιθέτως, με ένα πλήρες πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης, δημιουργούμε με ποντοπόρες πολιτικές τον σχεδιασμό για τα επόμενα 50 χρόνια της Αρχής Λιμένων Κύπρου σε ένα νέο λιμενικό παγκόσμιο περιβάλλον. Η εκδήλωση στην κατάμεστη πλατεία του Παλιού Λιμανιού διανθίστηκε με παραδοσιακή μουσική και τραγούδια από την Κύπρο και γωνιές του ελληνισμού και ολοκληρώθηκε με συναυλία της Μελίνας Ασλανίδου.